Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Μέλη του WordPress, μέλος του WordPress κανείς δεν είναι. Όλοι είμαστε μέλη της κοινότητας του ανοιχτού λογισμικού, ίσως λίγο πιο συγκεκριμένα κάποιων άλλων κοινοτήτων ο καθένας. Εγώ προσωπικά της ελληνικής κοινότητας του WordPress. Ήρθα σήμερα για να μιλήσουμε στη φετινή Foscom, να κάνω μια παρουσίαση, ας πούμε, εισαγωγική στον τρόπο με τον οποίο το WordPress διαχειρίζεται την πληροφορία του σε ένα έτσι λίγο αφαιρετικό επίπεδο, για να δώσω, ας πούμε, την δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος, ακόμη και αν δεν έχει καμία ιδέα για το WordPress, να καταλάβει πώς το WordPress διαχειρίζεται την πληροφορία του. Και ήθελα να το δώσω αυτό με έναν τρόπο έτσι λιγάκι τυποποιημένο, όχι τίποτα φοβερό ή πολύ ακαδημαϊκό, αλλά με έναν τρόπο που να φαίνεται ότι αυτή η αρχιτεκτονική που υπάρχει, πραγματικά υπάρχει από πίσω και πάνω σε αυτή στηρίζεται η δόμηση των εφαρμογών και των ιστοσελίδων του WordPress. Λέγομαι Τάκης Μπουγιούρης, είμαι web developer, έχω σπουδάσει πληροφορική και δουλεύω ως web developer στην εταιρεία Νεύμα, αλλά πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου μου το καταναλώνω ασχολούμενος με την κοινότητα του WordPress, οργανώνοντας το meetup του WordPress στην Αθήνα και τα τελευταία δύο χρόνια και το WordCamp Athens, που είναι ένα άλλο μεγάλο συνέδριο ανοιχτού λογισμικού που θα γίνει φέτος στις 9 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα το WordPress και τις τεχνολογίες γύρω από αυτό, του διαδικτύου δηλαδή συγκεκριμένα. Και σας καλώ να ρίξετε όλοι μια ματιά. Είναι 9 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Λοιπόν, να μπούμε στο θέμα της παρουσίασης. Πολύ σύντομα για το WordPress να πούμε ότι πρακτικά είναι ένα content management system, για όσους δεν το έχουν ξανακούσει, ένα λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου online δηλαδή. Είναι ένα από τα πολύ δημοφιλή CMS που κυκλοφορούν στον κόσμο σήμερα. Υπολογίζεται με χοντρικές στατιστικές ότι περίπου το 28% των ιστοσελίδων στο ίντερνετ έχουν από πίσω τους ως μηχανή το WordPress. Έχει πολύ μεγάλη κοινότητα online, πολύ δυνατή και ενεργή κοινότητα και ένα τεράστιο οικοσύστημα από υπηρεσίες και επεκτάσεις που το συμπληρώνουν. Αυτό που είναι το WordPress είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Ξεκίνησε ως μία μηχανή για blogs, έτσι έγινε γνωστό. Είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου κανείς μπορεί να δημοσιεύσει το περιεχόμενό του, αλλά και να στήσει υπηρεσίες πάνω στο ίντερνετ. Είναι πλέον δηλαδή μία πλατφόρμα δημοσίευσης και ανάπτυξης υπηρεσιών. Βασίζεται στις γνωστές μας τεχνολογίες LAMP LNMP, δηλαδή Linux, Apache, Nginx ή όποια άλλη μηχανή τρέχει PHP. Υποστηρίζει τη βάση δεδομένων MySQL μέχρι στιγμής και στο front-end χρησιμοποιεί τις κλασικές τεχνολογίες του web, HTML, CSS και JavaScript. Τώρα, για να δούμε την αρχιτεκτονική της πληροφορίας του WordPress, ας δούμε λίγο τι είναι η αρχιτεκτονική της πληροφορίας προηγουμένως. Και θέλω να το κάνουμε αυτό γιατί το να έχουμε μία αρχιτεκτονική στην πληροφορία σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε μία κοινή γλώσσα οι άνθρωποι που αναπτύσσουν ένα σύστημα, ακόμη και αν αυτό είναι μία απλή ιστοσελίδα μέχρι και μία πολύ εκτεταμένη εφαρμογή, οι άνθρωποι που αναπτύσσουν αυτή την εφαρμογή, με τους ανθρώπους που αναλύουν αυτή την εφαρμογή, με τους ανθρώπους που ζητούν αυτή την εφαρμογή, ας πάρουμε δηλαδή την τριάδα πελάτης, αναλυτής, developer, πολύ πολύ χοντρικά, πρέπει να έχουν μια κοινή γλώσσα για να μιλήσουν. Αυτή την κοινή γλώσσα πάνω στην πλατφόρμα του WordPress περιγράφω σήμερα εδώ ως αρχιτεκτονική πληροφορίας του WordPress. Κλέβω τον ορισμό μιας οντολογίας από τη Wikipedia για να ξεκινήσω, λέγοντας ότι η οντολογία είναι μια τυποποιημένη σύμβαση για την ονοματολογία και την τυποποίηση ενός κόσμου δεδομένων. Είναι ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο τυποποιημένα περιγράφουμε ένα κόσμο από δεδομένα. Και αυτός ο κόσμος συνήθως έχει 4-5 βασικές οντότητες. Τις κλάσεις και στα ελληνικά, που είναι οι γενικές οντότητες που ζουν σε αυτόν τον κόσμο.
τα χαρακτηριστικά, τα attributes, τα χαρακτηριστικά δηλαδή αυτών των οντοτήτων που ζουν στον κόσμο. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος έχει μια ηλικία, έτσι, ο άνθρωπος είναι η κλάση, η ηλικία είναι το attribute, τις συσχετήσεις ανάμεσα σε αυτές τις κλάσεις και τα individuals που είναι ουσιαστικά τα instances των κλάσεων αυτών. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα είμαι εγώ, ο κύριος που κάθεται μπροστά, η κυρία που κάθεται παραδίπλα. Και μια σειρά από άλλα πράγματα που αφορούν έτσι φορμαλισμούς που δεν μας χρειάζονται εδώ πέρα, όπως περιορισμούς, κανόνες κτλ. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς αυτή η περιγραφή εφαρμόζεται στο WordPress. Οι κλάσεις περιεχομένου του WordPress, οι βασικές του κλάσεις, είναι τρεις. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο η πληροφορία του δομείται στο WordPress, έτσι ώστε και ο χρήστης και ο developer και ο τελικός αναγνώστης μιας ιστοσελίδας να μπορούν να συνεννοηθούν, είναι οι εξής. Τα λεγόμενα post, τα οποία είναι ας πούμε τα άρθρα, οι πληροφορίες, η βασική έτσι, πληροφορία αρθρογραφίας του WordPress. Τα pages, τα μεταφράζουμε ως σελίδες, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν κάτι διαφορετικό σαν περιεχόμενο από τα posts, θα το δούμε παρακάτω. Και τα attachments, τα οποία είναι τα αρχεία τα οποία ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα ως αυτόνομα αρχεία. Αν το δει κάποιος πολύ πολύ ψηλά και από μακριά, βλέπει ουσιαστικά αυτές τις τρεις οντότητες. Τα posts. Τα posts είναι η απλούστερη δομή πληροφορίας στο WordPress. Δεν έχουν καμία δομή μεταξύ τους, καμία ιεράρχηση. Είναι σαν τα νέα, ας πούμε, ενός πόρταλ. Το μόνο που μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι έχουν ως βάση είναι μια χρονολογική σειρά. Κατά τα άλλα, δεν έχουν κάποια δομή. Το ένα έρχεται πίσω από το άλλο καθώς παράγονται. Στην διαχείριση του WordPress, αυτά φαίνονται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι με την ονομασία posts, όπου κανείς μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να λιστάρει τα posts του κτλ. Η διαχείριση ενός post συνίσταται βασικά στο απλούστατο τίτλο, κείμενο, περιγραφή, κάποιον ίσως σύντομο σύνδεσμο και ούτω καθεξής. Και αυτή η απλή μορφή πληροφορίας εμφανίζεται στον τελικό χρήστη με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, όπως ετούτος εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα από τα default theme του WordPress μέχρι πέρυσι, το theme του 2016. Προφανώς υπάρχουν πολύ περισσότερα themes. Οι σελίδες. Οι σελίδες είναι αντίστοιχα κομμάτια πληροφορίας, όπως και τα posts, που έχουν μία πολύ πολύ συγκεκριμένη δομική διαφορά με αυτά, με τα posts. Είναι ιεραρχικά. Δηλαδή, ένα page μπορεί να ανήκει ως με μία σχέση παιδιού-γονέα σε ένα άλλο page. Έτσι, μπορούμε να έχουμε μία δεντρική δομή από pages, η οποία ανάλογα με την ανάγκη που έχουμε να παρουσιάσουμε κάθε φορά, μπορεί να ικανοποιηθεί. Στη διαχείριση του WordPress, τα pages εμφανίζονται και αυτά στο μενού στα αριστερά με την ονομασία pages. Η επεξεργασία ενός page μοιάζει πάρα πολύ στην πολύ πολύ βασική εκδοχή του WordPress με αυτή ενός post. Έχει έναν τίτλο, μια περιγραφή, έναν σύνδεσμο, μια σύντομη περιγραφή και εμφανίζεται στο front-end στον τελικό χρήστη σαν ένα απλό άρθρο όπως ετούτο εδώ. Αν δει κανείς την πολύ πολύ βασική εκδοχή, η διαφορά ενός page με ένα post είναι απειροελάχιστη. Έχει σημασία, επιμένω λίγο στο ότι υπάρχει εδώ μια απλότητα, γιατί αυτή ακριβώς η απλότητα είναι πάνω στην οποία χτίζει και το WordPress για να συνθέσει και να δημιουργήσει πολύ πολύ πιο σύνθετες ιστοσελίδες και εφαρμογές. Τα attachments είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ουσιαστικά τα αρχεία που φορτώνουμε στο WordPress, μια σειρά από αρχεία χρονολογικά τοποθετημένα, τα οποία είναι αναζητήσιμα και ούτω καθεξής, αλλά η δουλειά τους είναι να αποτελούν ουσιαστικά το media library του συστήματος. Στη συνέχεια έρχονται τα taxonomies, ταξινομίες ή ταξονομίες. Δεν έχουμε καταλήξει τελικά αν είναι ποιος από τους δύο είναι ο τελικός όρος στα ελληνικά. Τα taxonomies είναι τρόποι για να τακτοποιούνται, να κατηγοριοποιούνται τα posts και τα pages του WordPress, έτσι ώστε να μην είναι κατά το κοινό λεγόμενο χήμα, να μην είναι ατακτοποίητα, να μην είναι ακατηγοριοποίητα.
Είναι λογικό, για παράδειγμα, όταν κάποιος έχει στη διάρκεια κάποιων χρόνων μια ιστοσελίδα με 2, 3, 5, 100.000 άρθρα, να θέλει να τα κατηγοριοποιήσει ανά κατηγορίες. Τα βασικά ταξόνομις, οι βασικές κατηγοριοποιήσεις που δίνει το WordPress από μόνο του, από την κατασκευή του, είναι τα categories και τα tags. Οι κατηγορίες δηλαδή και οι ετικέτες. Οι κατηγορίες είναι ταξινομήσεις οι οποίες έχουν μια ιεραρχική σχέση μεταξύ τους, δηλαδή μια κατηγορία μπορεί να έχει υποκατηγορίες, υποκατηγορίες και ούτω καθεξής. Οι κατηγορίες στο backend του WordPress εμφανίζονται σε μια οθόνη όπως αυτή που βλέπετε εδώ, όπου κανείς μπορεί να προσταφαιρέσει όσες χρειάζεται. Ενώ τα tags είναι ουσιαστικά αδόμητη κατηγοριοποίηση σε σχέση με τα categories. Ένα tag δηλαδή σε σχέση με ένα άλλο δεν έχει καμία σχέση δομής, ιεραρχίας, πατέρα, παιδιού κτλ. Και τα δύο, τα categories και τα tags, εφαρμόζονται by default στο WordPress πάνω στα posts. Είναι δηλαδή τρόποι για να κατηγοριοποιηθούν τα posts του WordPress. Βλέπουμε την οθόνη στην οποία μπορούμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε ένα tag. Και ένα-δύο παραδείγματα για να το οπτικοποιήσουμε αυτό λίγο πιο έτσι, χαρακτηριστικά. Ας πούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ απλό site εταιρικής παρουσίασης, κάτι που συμβαίνει στον κόσμο που ζω εγώ τουλάχιστον, τον εταιρικό έξω καθημερινά. Μια πολύ κλασική τακτική που χρησιμοποιούμε είναι ότι τα pages χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν το στατικό περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, δηλαδή την αρχική σελίδα, τη σελίδα του προφίλ, μια σελίδα υπηρεσιών, σελίδα περιγραφής προϊόντων, πώς δουλεύουμε και ούτω καθεξής. Το λέμε στατικό περιεχόμενο, όχι γιατί είναι στατικό, δυναμικό είναι και αυτό, απλά συνήθως δεν αλλάζει πολύ συχνά. Έτσι, το προφίλ μιας εταιρείας και οι υπηρεσίες που δίνει δεν αλλάζουν ιδιαίτερα. Και έτσι με τα pages αποδίδουμε αυτό το περιεχόμενο, που συνήθως δεν είναι και πολύ εκτεταμένο σε πλήθος. Αυτές οι σελίδες δεν είναι πάρα πολλές. Ενώ με τα posts αποδίδουμε τα νέα της, τα οποία μπορεί να είναι οσοδήποτε πολλά σε πλήθος χρειάζεται ή είναι η ανάγκη μιας εταιρείας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα ενημερωτικό πόρταλ, όπου και αυτό ως στατικό περιεχόμενο έχει τις γενικές περιγραφικές του σελίδες, όρους χρήσης, επικοινωνία, προφίλ κτλ. Αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο πλήθος από αρθρογραφία, γιατί ένα news portal αυτό κάνει, συνήθως παράγει άρθρα. Σε αυτή την περίπτωση τα posts πάλι είναι τα άρθρα, τα νέα δηλαδή του συγκεκριμένου portal. Μόνο που εδώ είναι συνήθως απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε και τις κατηγορίες και τα tags για να τακτοποιήσουμε όμορφα κάπως τα άρθρα αυτά. Οι κατηγορίες, επειδή ακριβώς έχουν μια ιεραρχική δομή, η οποία είναι κάπως πιο σφιχτή έτσι και πιο τυποποιημένη, συνήθως χρησιμοποιούνται ως κεντρική κατηγοριοποίηση των άρθρων. Ενώ τα tags, οι ετικέτες, χρησιμοποιούνται σε μια δευτερεύουσα κατηγοριοποίηση, πιο χαλαρή δηλαδή κατηγοριοποίηση, στη λογική περίπου της επισήμανσης άρθρων με λέξεις κλειδιά. Συνήθως δε κιόλας, οι κατηγορίες είναι λίγες και μετρημένες στα δάχτυλα, ενώ τα tags μπορεί να είναι μέχρι και χιλιάδες. Αλλά αυτό είναι καθαρά εμπειρικό. Προχωρώντας στους τρόπους με τους οποίους η δομή της πληροφορίας του WordPress εμπλουτίζεται, έχουμε τα custom fields, τα πεδία δηλαδή, τα οποία επεκτείνουν μία οντότητα του WordPress, είτε είναι ένα post, είτε είναι ένα page, με επιπλέον χαρακτηριστικά. Όπως είπαμε προηγουμένως, ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια ηλικία, ένα όνομα, ένα ύψος, ένα βάρος, ένα επάγγελμα και ανάλογα με την εφαρμογή, οτιδήποτε άλλο προκύπτει. Αυτές οι επιπλέον ανάγκες καλύπτονται με τα custom fields. Η βασική λειτουργία του WordPress, το core του WordPress, δεν έχει πολύ εκτεταμένη δυνατότητα στο να δώσει τυποποιημένα και πολύ πλούσια custom fields, αλλά από πολύ νωρίς εμφανίστηκαν επεκτάσεις όπως ετούτες εδώ το ACF, το Types to Toolset και το Pods, οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δίνουν τη δυνατότητα για επεκτασιμότητα με custom fields. Το ACF ειδικά, το Advanced Custom Fields, είναι από τις πιο δημοφιλείς επεκτάσεις του WordPress, την οποία μπορεί κανείς πάρα πολύ εύκολα να την εγκαταστήσει μέσα από τη διαχείριση του WordPress όπως ένα οποιοδήποτε άλλο plugin. Βάζοντας μια τέτοια επέκταση,
μπορεί κάποιος ακόμη και μέσα από την ίδια τη διαχείριση του WordPress, με έναν γραφικό δηλαδή, με έναν γραφικό τρόπο, μέσα από ένα user interface, να προσθέσει πεδία. Εδώ, για παράδειγμα, έχω φτιάξει ένα set από πεδία για βιβλία, όπου έχω πει ότι κάθε βιβλίο θέλω να έχει ένα έτος δημοσίευσης, ένα ISBN, έναν συγγραφέα, author, μια περιγραφή, μια εικόνα η οποία είναι το εξώφυλλό του και ποιος ξέρει τι άλλο. Αυτά τα πεδία στη διαχείριση του WordPress στη συνέχεια εμφανίζονται σε μια όμορφη σειρά το ένα κατά το άλλο, έτσι ώστε να μπορώ να εισάγω την πληροφορία για το κάθε βιβλίο που έχω. Έτσι λοιπόν επεκτείνω το WordPress με custom fields, τα οποία στη συνέχεια με έναν πολύ απλό τρόπο σε κώδικα πλέον μου είναι διαθέσιμα για να τα χρησιμοποιήσω όπου χρειάζομαι, στα σημεία του theme, εκεί δηλαδή όπου παρουσιάζω τις πληροφορίες μου στον τελικό χρήστη. Εδώ βλέπετε ένα screenshot για παράδειγμα από το πώς με κώδικα παίρνω την πληροφορία αυτή από custom fields, του advanced custom fields, και την χρησιμοποιώ σε ένα theme. Οι τρόποι δηλαδή αυτοί είναι πραγματικά πάρα πολύ απλοί. Και ερχόμαστε στο ένα από τα σημαντικότερα έτσι, και ωραιότερα κομμάτια της δομής της πληροφορίας, της αρχιτεκτονικής του WordPress, τα custom post types και τα taxonomies. Ήδη με τα posts και τα pages, οι δυνατότητες που είχαμε για να φτιάξουμε ουσιαστικά εφαρμογές και ιστοσελίδες πάνω στο WordPress δεν ήταν λίγες, γιατί όλες οι δομές ήταν εκεί και ήταν στα χέρια μας. Όπως επίσης ελάχιστους περιορισμούς είχε κανείς σε θέματα scalability, γιατί οσοδήποτε πολλές σελίδες και posts να είχε σε μια ιστοσελίδα, σε μια εφαρμογή, πρόβλημα δεν υπήρχε, αλλά το πρόβλημα γινόταν πρόβλημα διαχειριστικό. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω τεράστιους όγκους πληροφορίας χωρίς να μπορώ να τους έχω κάπως διαχωρισμένους μεταξύ τους και να τους έχω καταταγμένους σε διαφορετικές περιοχές για να μπορώ να τους ξεχωρίσω και νοηματικά μεταξύ τους, αλλά και στο κομμάτι της ανάπτυξης του development. Έτσι λοιπόν το WordPress επεκτάθηκε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον με τα custom post types και τα custom taxonomies, τα οποία είναι τρόποι να ορίσει κανείς νέους απλούς, απλοϊκούς τύπους δεδομένων στη διαχείριση του WordPress. Έχοντας δηλαδή τα posts και τα pages που υπήρχαν διαθέσιμα μέχρι τώρα, μπορεί κανείς να ορίσει καινούριους τύπους από posts και καινούριους τύπους από pages που θα έχουν την αξία και τη σημασία που υπάρχει στο εκάστοτε project. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί κανείς να ορίσει και custom taxonomies, δηλαδή custom τρόπους με τους οποίους να κατηγοριοποιείται αυτή η πληροφορία. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών και ιστοσελίδων στο ίντερνετ που από πλευράς πληροφορίας καλύπτονται από αυτές τις ουσιαστικά 2-3 γενικές δομές. Πληροφορία, posts και pages, η οποία μπορεί να είναι είτε ιεραρχική είτε όχι, και τρόποι κατηγοριοποίησης της πληροφορίας, δηλαδή taxonomies. Με αυτά τα δύο πραγματάκια, οι βασικές δυνατότητες που έχει κανείς είναι τεράστιες. Με τα custom post types και τα custom taxonomies επεκτείνεται οσοδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς με τις ανάγκες του κάθε project. Το να προσθεθεί ένα custom post type στο WordPress είναι τόσο απλό όσο ένας κώδικας σαν και τούτο εδώ. Και πιθανότατα έχω γράψει και περισσότερα από όσα χρειάζονται. Κάνει δηλαδή κανείς απλά register ένα post type και ορίζει κάποια βασικά πράγματα για το τι σημαίνει, το τι είναι αυτό το post type. Αν είναι ιεραρχικό, τι όνομα έχει, πώς θα εμφανίζεται στο backend κτλ. Για να ορίσει κάποιος ένα custom taxonomy, χρησιμοποιεί έναν αντίστοιχο τόσο απλό κώδικα. Είναι κώδικας από το core του WordPress. Αυτός έτσι δεν είναι από κάποιο plugin. Λοιπόν, αλλά αν κάποιος κιόλας δεν θέλει να γράψει κώδικα ή δεν γνωρίζει να γράψει κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένα από τα πάρα πολλά plugins που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα το Custom Post Type UI, το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά μέσα από το backend. Ορίζει δηλαδή στο backend καινούργια post types και τα taxonomies, καινούριου τύπους δεδομένων. Εδώ έχω ορίσει έναν καινούριο τύπο δεδομένων βιβλία, ο οποίος, books στα αγγλικά, ο οποίος εμφανίζεται στην αριστερή στήλη του WordPress, δίπλα-δίπλα με τα posts και τα pages.
Φανταστείτε λοιπόν πόσο μπορεί να επεκταθεί αυτό ανάλογα με την ανάγκη της πληροφορίας που έχουμε. Θα δούμε και κάποια παραδείγματα παρακάτω. Επομένως, το συνολικό συμπέρασμα για το απλοϊκό, το bird's eye view για το τι είναι η αρχιτεκτονική πληροφορία του WordPress είναι ότι το WordPress διαθέτει posts και pages τα οποία έχουν custom fields και τα οποία κατηγοριοποιούνται μεταξύ νομήσεις. Σε μία φράση, αυτό κάνει το WordPress κατά βάση. Και αυτές οι δομές μπορούν να επεκταθούν κατά βούληση από τον developer με custom post types και custom taxonomies. Προφανώς, πίσω από αυτές τις φράσεις υπάρχουν και τα αντίστοιχα APIs του κώδικα, το αντίστοιχο user interface στο backend του WordPress για να το εξυπηρετήσουν. Αυτό που λείπει, ειδικά από κάποιον που ίσως έχει μια καλή σχέση με βάσεις δεδομένων και έχει μια καλή σχέση με δομές δεδομένων, είναι ίσως κάποιες παραπάνω ωραίες συσχετήσεις. Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτές τις δομές θα θέλαμε να έχουμε ίσως έτοιμες και κάποιες δυνατότητες για να μπορούμε να τις συσχετίζουμε μεταξύ τους. Δηλαδή, να έχω ένα βιβλίο, να έχω κάποιους authors και να μπορώ να συνδέσω απλώς τους authors με τα βιβλία ή ό,τι άλλο μπορώ να φανταστώ. Αυτό δεν υπάρχει έτοιμο στο core του WordPress, αλλά ευτυχώς έχει επεκταθεί αρκετά με πάρα πολλά από τα plugins που είναι διαθέσιμα, όπως αυτά που ανέφερα προηγουμένως, ο Advanced Custom Fields, ο ACF, το Types, το Toolset, το Pods και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, μπορεί κάποιος να έχει συσχετήσεις με ένα σχετικά απλό τρόπο. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ένα user interface από τον Advanced Custom Fields, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια συσχέτιση. Και εδώ υπάρχει μια έλλειψη, παρόλο που αυτή είναι μια πολύ ωραία δυνατότητα, δεν είναι άμεσα δυνατή η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η αναζήτηση μέσω συσχετήσεων. Αλλά εκεί είναι το σημείο που κανείς πρέπει να αρχίσει να βάζει και τη δημιουργικότητά του. Να δούμε ένα-δυο παραδείγματα λίγο πιο σύνθετα από τα προηγούμενα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα όχι τόσο απλό εταιρικό website. Οι στατικές του σελίδες είναι δομημένες σε pages. Ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πώς δουλεύουμε, οι υπηρεσίες μας κτλ. Τα posts χρησιμοποιούνται για τα νέα του. Αν έχει και πολλά νέα, είναι μια μεγάλη εταιρεία, μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα νέα αυτά με κατηγορίες και με tags, όπως είδαμε και προηγουμένως. Αλλά είναι μια μεγάλη εταιρεία η οποία έχει και ένα μεγάλο πορτφόλιο, οπότε μπορούμε να ορίσουμε ένα καινούριο post type για το πορτφόλιο, το οποίο να περιέχει τα έργα αυτής της εταιρείας, τα project δηλαδή. Ενδεχομένως έχει και πολλές υπηρεσίες ή πολλά προϊόντα τα οποία παρέχει και θα ήθελα να τα ορίσω και αυτά σε ένα καινούριο post type και επειδή ακριβώς και τα έργα και τα προϊόντα είναι πολλά, θα ήθελα να μπορώ να τα κατηγοριοποιήσω και με ένα custom taxonomy μεταξύ τους με μια κατηγοριοποίηση που θα την ονόμαζα portfolio categories και με μια κατηγοριοποίηση που θα την ονόμαζα product categories. Έτσι λοιπόν, με έναν απλό τρόπο μπορώ να διαχωρίσω ουσιαστικά τους τύπους πληροφορίας που έχω να χρησιμοποιήσω, που μου χρειάζονται σε μια αρκετά σύνθετη ιστοσελίδα και σε λογικό επίπεδο, δηλαδή να έχω ξεχωριστά σε λογικό επίπεδο τα νέα, τις στατικές σελίδες, το πορτφόλιο, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και σε επίπεδο παρουσίασης στο front-end αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης για τον χρήστη ο οποίος κάνει και το απλούστερο data entry σε αυτή την ιστοσελίδα. Έτσι λοιπόν έχω σπάσει ουσιαστικά νοηματικά και λειτουργικά αυτά τα κομμάτια πληροφορίας. Τελειώνοντας, ορισμένα από τα πολύ κλασικά χρήσιμα συστατικά του WordPress είναι και τα ορισμένα UI components, όπως οι sidebars, τα widgets και τα menus. Οι sidebars είναι ουσιαστικά περιοχές νοητές μέσα στις οποίες μπαίνουν έτοιμα κομμάτια από user interface, τα οποία είναι συνήθως τα widgets, τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα online σε plugins ή όχι και μπορεί να φτιάξει κανείς τα δικά του. Και φυσικά τα menus, τα οποία είναι ουσιαστικά τρόποι να πλοηγηθεί κάποιος σε μια ιστοσελίδα, όπως ακριβώς το λέει η λέξη, με ένα μενού. Εδώ βλέπουμε την οθόνη όπου κανείς διαχειρίζεται ένα sidebar το οποίο έχει ονομαστεί στα δεξιά widget area και έχει μια σειρά από widgets και διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι πληροφορίας με ένα απλό user interface. Αντιστοίχως ένα μενού.
Και όλα αυτά μπορούν να δεθούν, να συνδεθούν, να λειτουργήσουν ουσιαστικά μέσα από το theme του WordPress, από τα themes που χρησιμοποιεί το WordPress, το κομμάτι δηλαδή του κώδικα του WordPress που είναι υπεύθυνο για να παρουσιάσει κάτι στο χρήστη τον τελικό, και τα plugins του, που είναι ουσιαστικά οι τρόποι που έχει το WordPress για να επεκτείνει τη λειτουργικότητά του πέρα από το core. Προσπερνάω για λόγους χρόνου τη συγκεκριμένη οθόνη και μια τελευταία αναφορά στο REST API του WordPress που έχει προσθεθεί στο core από την έκδοση 4.7 και έπειτα. Πλέον είμαστε στην έκδοση 4.8, οπότε αυτό θεωρείται δεδομένο. Το REST API του WordPress είναι ένα τυποποιημένο API για να μπορεί να ανταλλάσσει κανείς από μια εξωτερική πλατφόρμα πληροφορία με το WordPress χωρίς να χρησιμοποιεί τον ίδιο τον κώδικά του. Καθαρά σε επίπεδο δηλαδή API. Και είναι μια λειτουργικότητα η οποία παίρνει τον τελευταίο καιρό έτσι όλο και μεγαλύτερη χρήση. Αυτά για, για το Information Architectures του WordPress. Ακούω ερωτήσεις αν υπάρχουν και υπενθυμίζω το WordCamp Athens 2017, 9 Δεκεμβρίου. Και το δικό μας site, παρεπιπτόντως, είναι από το και WordPress. Και το site της Foscom είναι σε WordPress και είναι και από τα, από τα ωραιότερα site Foscom των τελευταίων χρόνων. Ευχαριστούμε, τιμή μας. υπάρχουν ερωτήσεις. πάμε προτεραιότητα, με συγχωρείτε. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή πολλές φορές καταλήγουμε πολλά διαφορετικά plugins και themes να έχουν διαφορετικά custom post types για τα ίδια πράγματα, αν, αν έχουν γίνει ποτέ κάποιες προσπάθειες για standardization, δηλαδή να πούμε ότι το βιβλίο έχει αυτά τα πεδία, ξέρω, κάτι τέτοιο. Έχει όχι, γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει ή δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, σίγουρα δεν έχει γίνει σε έκταση που να έχει γίνει, ξέρεις, τόσο πολύ γνωστό. Συνήθως αυτό απλά καταλήγει στο ότι κανείς επιλέγει κάποιο γνωστό και standard plugin το οποίο με τον τρόπο το έχει τυποποιήσει την κατάσταση. Δηλαδή θες να βάλεις ένα e-commerce plugin, βάζεις το WooCommerce, οπότε ακολουθείς τη λογική που έχει αυτό το πολύ πολύ γνωστό plugin λειτουργήσει, αλλά πώς το λένε, καθορίσει. Κατά τα άλλα όμως είναι τόσο πολύ διαφορετικές οι ανάγκες που βλέπουμε ότι υπάρχουν στην καθημερινή πρακτική, που τελικά αυτή η τυποποίηση δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί όντως να σταθεί. Πάντως, γενικά, όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Να ρωτήσω, εγώ δεν ξέρω αν αναφέρθηκες ήδη, γιατί δεν σε παρακολούθησα από την αρχή, για theming. Για theming. Για theming. Για theming, ναι. Για templates. Αν υπάρχουν κάποια frameworks που χρησιμοποιείτε και προτείνετε γενικά για κάποιον που δεν ξέρει να πειράξει κώδικα και θα ήθελα να χρησιμοποιήσει ένα user interface εύκολο. Καταρχάς έχουμε ένα εργαστήριο ακριβώς ναι, το ξέρω, θα το σε μισή ώρα μετά ακριβώς με αυτό το θέμα. Οπότε εκεί θα πούμε... Έχουμε ένα, να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Δύο-ωρο, τρίωρο να τα πούμε αναλυτικά. Η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλά themes τα οποία προσφέρονται ακριβώς για τη δημιουργία αυτό που λέμε boilerplate κώδικα, δηλαδή να σου δώσουν βασικό, έτοιμο, στοιχειώδη κώδικα χωρίς πολλά-πολλά για να ξεκινήσεις. Υπάρχουν πολλά themes τα οποία είναι και κάτι παραπάνω από αυτό, λέγονται theme frameworks, ας πούμε, που σε βάζουν σε κάποια λογική. Βέβαια, αυτά αρχίζουν και σε βάζουν στη λογική τους. Δηλαδή, έχουν μια λογική που αν σου κάνει και σου αρέσει και τη μάθεις, μπορείς να την αξιοποιήσεις. Και πάντα για αυτόν που είναι ο πιο αρχάριος, υπάρχει η δυνατότητα των child themes, δηλαδή το να πάρω κάποιο έτοιμο theme, που δεν θέλω να το πειράξω, δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά φτιάχνω ένα παιδάκι theme, όπου το παραλλάσω μόνο στα σημεία όπου το χρειάζομαι. Για μικρές συνήθως αλλαγές και όχι πολύ εκτεταμένες. Με Gantry έχεις κάποια... Με τι? Με το Gantry framework. Όχι, δεν έχω εμπειρία, να σου πω. Συνήθως τα γράφω από την αρχή εγώ αυτά. Εντάξει. Οπότε άμα γράψεις ένα δικό σου framework, άμα... να το προτιμήσουμε. Θα το πούμε μετά αν θέλεις. Αν δεν βαριέσαι, εγώ μπορώ να σου μιλάω πολύ ωραία. Ναι, ναι, θα το παρακολουθήσω. Σε μικρόφωνο, αλλιώς δεν... Ευχαριστώ. Θα μας πεις λιγάκι την εμπειρία που έχεις από το Δεκέμβρη που έχει μπει το API, δηλαδή κυρίως τι πληροφορία
ανταλλάσσετε. Με δεδομένο πάντοτε ότι υπήρχαν όλο το customization, όλο δεν, το δεν έχω κάποια, δει κάποια στατιστικά γενικά, αλλά έχω δει εντυπωσιακά πράγματα στη λογική του ότι χρησιμοποιείται, ας πούμε, για να υποστηρίξει το backend της πληροφορίας για mobile εφαρμογές. Δηλαδή, υπάρχει μια mobile εφαρμογή η οποία παρουσιάζει κάποιες πληροφορίες στους χρήστες της και αυτή αντλεί τα δεδομένα online από ένα backend το οποίο βρίσκεται σε ένα WordPress. Και θα μπορούσε κανείς εύκολα να πει ότι, okay, ένα backend αντίστοιχο θα μπορούσε να φτιαχτεί με τεχνολογίες όπως Java, με άλλα frameworks ωραιότατα, σε PHP όπως Laravel κτλ. Η διαφορά που υπάρχει εδώ και το κάτι διαφορετικό και ίσως κάτι παραπάνω είναι ότι μπορεί κάποιος με το backend του WordPress να χρησιμοποιήσει ένα τεράστιο set από εργαλεία για να στήσει μια πληροφορία για το web με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να τους δημιουργήσει ξανά από την αρχή. Οπότε βλέπω να συμβαίνει πολλές φορές αυτό, να χρησιμοποιείται πολλές φορές σε αυτό το πεδίο, έτσι, του REST API, να χρησιμοποιείται το WordPress ως το backend, γιατί ακριβώς έχει ένα τεράστιο set από εργαλεία και plugins επεκτάσεων, για να στηθεί το περιεχόμενο, αλλά μετά μπορεί το περιεχόμενο αυτό να μην εμφανίζεται στους τελικούς χρήστες από το theme του WordPress, να αντλείται από το API για να εμφανιστεί, ποιος ξέρει πού, σε κάποιο άλλο site, σε κάποια κινητή εφαρμογή. Αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό που έχω δει. Κάτι που να φαίνεται να γίνεται νόρμα ακόμη δεν έχει φανεί, είναι φρέσκο. Αλλά είναι ένα API το οποίο έχει ενσωματωθεί στο core του WordPress και, πώς το λένε, αναπτύσσεται πάρα πολύ ενεργά, δίνεται πάρα πολύ έμφαση σε αυτό τα τελευταία χρόνια. Ενώ ξεκίνησε ουσιαστικά σαν ξεχωριστό plugin αυτόνομο. Ερώτηση. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.